Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Είμαι η Γκρικάτ, κατά κόσμο Κατερίνα και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Το σημερινό βίντεο είναι ένα χαλαρό vlog. Πώς περάσαμε την Παρασκευή, πού μας πέρασε. Έχω αρκετά πράγματα να σας δείξω σήμερα. Τώρα, να σας πω την αλήθεια, καθόμαστε εδώ στο ωραίο σημείο που έχουμε φτιάξει, εδώ με το μικρό. Είμαι ακόμα με τις πιτζάμες, η αλήθεια είναι, και πίνω το καφεδάκι μου. Είναι πάρα πολύ ωραία, έχει και ένα αεράκι και είναι έτσι πολύ όμορφα. Με βλέπετε τελείως άβαφη και αυτό είναι λίγο awkward, αλλά ελπίζω να μην σας τρόμαξα. Να σας πω λοιπόν ότι σήμερα έχουμε να κάνουμε αγορές, έχουμε να κάνουμε συνταγές, έχουμε να κάνουμε νέα νυχάκια, γιατί αυτά, κοιτάξτε εδώ τι χαμό είναι αυτός που έχει γίνει με τον νύχι. Τέλος πάντων, και έχω να σας δείξω ένα πάρα πολύ ωραίο σχέδιο και χρώμα που έχω δει. Οπότε θα τα κάνουμε λίγο έξαλλα, όχι πως δεν τα κάνουμε για τις άλλες μέρες, αλλά... Μέχρι να τελειώσω εγώ το καφεδάκι μου, ας πέσει το intro και πάμε να ξεκινήσουμε τη μέρα μας. Φύγαμε! Σπύρο, θα κάνεις. Θα κάνεις τη σουλήθρα. Πάμε. Παλάκια. Ουί, κατευθείαν. Κατευθείαν στο γρασίδι. Πάμε να κάνουμε πάλι. Αφού λοιπόν ήπιαμε το καφεδάκι μας και χαλαρώσαμε, ετοιμαστήκαμε και τώρα θα πάμε έξω. Λοιπόν, τι θέλω να σας πω. Πρώτα ότι είμαι άλλη, εννοείται. Δωμένη, το βλέπετε κι εσείς. Άσχετο. Λοιπόν, τι θέλω να σας πω λοιπόν. Εμείς, πάμε να σας δείξω. Εμείς λοιπόν έχουμε αυτό το υπέροχο μπάνιο. Όμως αυτό το μπάνιο εδώ έχει τζάμι, το οποίο τζάμι, όπως βλέπετε, είναι διάφανο που λέμε, αόρατο. Αλλά αυτός που μπαίνει μέσα είναι full ορατός. Τι θέλουμε να κάνουμε λοιπόν? Θέλουμε αυτά εδώ, τα τζάμια, όχι να τα αλλάξουμε, αλλά να τα τροποποιήσουμε. Βρήκαμε λοιπόν κάτι υπέροχες μεμβράνες από Yusk, τις οποίες πήρα εγώ το πρωί. Τις κράτησα, έκανα κράτηση δηλαδή, και τώρα θα πάω με το μικρό να τις πάρουμε. Ελπίζω σε αυτό το vlog να σας δείξω και πώς τις τοποθετήσαμε. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε για να πάμε στα Yusk. Φτάσαμε λοιπόν, παρκάραμε και πάμε να τα πάρουμε. Φύγαμε! Πω πω, παιδιά, έχει πάρα πολύ ζέστη. Λοιπόν, τα πήραμε. Τρία τέτοια. Πάρα πολύ ωραία. Είναι σε... του πάγου τέλος πάντων σχέδιο, θα το δείτε. Πάμε λοιπόν τώρα να γυρίσουμε γρήγορα, γιατί έχουμε και μαγείρεμα, παιδιά. Τι θα φτιάξουμε σήμερα, πάμε να δούμε. One hour later. Επιστρέψαμε λοιπόν και ο μικρός μας εδώ τρώει γιαουρτάκι. Τρως γιαουρτάκι και σ' αρέσει? Πόσο σ' αρέσει το γιαουρτί σου, λέγε? Πολύ? Μπράβο, παιδί μου, φάεσαι. Μπράβο, λουλούρι μου. Μπράβο, ρε Σπύρο. Μετά από λίγο ο μικρός κοιμήθηκε, οπότε εμείς έχουμε βάλει κατσαρολικά εδώ πέρα, γιατί πρέπει να κάνουμε, όπως είπαμε, φαγητά σήμερα. Λοιπόν, θα σας πω σήμερα τι γίνεται. Έχω 1 κιλό κιμά. Θέλω όμως να κάνω 2 φαγητά. Στην ουσία θέλω να κάνω μακαρόνια με κιμά για τους άντρες του σπιτιού, διαφορετικά είδη μακαρόνια, θα τα δείτε, και για μένα, επειδή η έγκυος θέλει διακαώς να φάει μπιφτέκια με πατάτες στο φούρνο, θα φάει μπιφτέκια με πατάτες στο φούρνο. Γιατί, παιδιά, άμα δεν φάω μπιφτέκια με πατάτες στο φούρνο, θα μου στρίψει. Οπότε, ναι, αυτό το φαγητό το ονειρεύομαι και αυτό το φαγητό θα κάνω. Θα χωρέσω τον κιμά σε μισό κιλό και μισό κιλό. Θα δούμε τώρα πώς θα γίνει. Μάλλον όχι μισό κιλό, λίγο παραπάνω θα πάρει το δικό μου, αλλά θα δούμε. Γιατί ίσως το θέλω για 2 μέρες αυτό το μακαρόνι με κιμά. Οπότε, μάλλον μισό κιλό και μισό κιλό θα πάει. Οπότε, μιας που έχουμε και το μικρό που κοιμάται και είμαστε ελεύθερες, πάμε να ξεκινήσουμε τα φαγιά μας. Λοιπόν, έχω εδώ βάλει 2 κατσαρόλες για τα μακαρόνια. Εδώ θα βάλουμε τον μπαμπά εδώ του μικρού και εδώ πέρα θα κάνουμε τον κιμά. Λοιπόν, για τον μπαμπά μας θα βάλουμε μακριά μακαρόνια, νούμερο 6. Για το μικρό θα βάλουμε αυτά τα ωραία, τα Paw Patrol, αυτά εδώ. Και πάμε τώρα για το κιμά. Εδώ έχω τον κιμά μας. Θα τσιγαρίσω πρώτα κρεμμυδάκι. Μουσική.
σκεπάσουμε το κιμά και θα σουρώσουμε τα μακαρόνια, είναι έτοιμα. Εγώ βάζω λαδάκι για να είναι πιο υγιεινό, αντί για βούτυρο. Λοιπόν, μας έχει μείνει αυτός ο κιμάς εδώ και θα το φτιάξουμε πολύ ελαφρύ για μένα. Θα βάλουμε φρυγανίτσα, λαδάκι, αλατάκι, πιπεράκι και ένα κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο. Και κλάμα η κυρία από το κρεμμύδι. Τέλεια, βγήκανε 6 μπιφτεκάκια για τη μαμά. Θα βάλω και 2 πατατούλες, έτσι για το ξέρεις. Λίγο αλατάκι στις πατατούλες και λίγο πιπεράκι, λαδάκι από πάνω και λίγο νεράκι κάτω-κάτω. Είμαστε έτοιμοι. Προθερμασμένος φούρνος σε αέρα για να γίνει και γρήγορα. 20 minutes later. Γεια σου Σπύρο. Τι κάνεις? Γεια! Τι τρως? Τα μακαρόνια με το κιμά της μαμάς? Τι έμορε, φάει πέρα. Σ' αρέσουνε? Είναι ωραία. Εντάξει, καταλάβαμε. Παιδιά, βγήκαν πάρα πολύ ωραία, πραγματικά. Ναι, παιδί μου, σ' αφήνουμε εσένα τώρα να φας. Ευχαριστούμε. Και το φαγητό της μαμάς εδώ γίνεται. Later. Και το φαγητό της μαμάς εδώ είναι έτοιμο. Απλά θα περιμένουμε να κρυώσει, νομίζω, γιατί καίει αρκετά παιδιά, πραγματικά. Οπότε θα περιμένω εγώ λίγο το φαγητό μου. Έτσι κι αλλιώς ξέρετε, η μαμά, αν δεν φάει το παιδί, δεν τρώει. Εδώ και το δικό μου το φαγάκι. Έγινε πραγματικά υπέροχο, παιδιά. Ας δοκιμάσουμε τώρα. Εδώ το μπιφτεκάκι, φανταστικό. Πολύ νόστιμο, παιδιά. Και πατατούλα εδώ, ωραία ψημένη. Παιδιά, είναι λουκούμι, λιώνει στο στόμα. Άντε, καλή μας όρεξη, σας αφήνω. Later. Και λίγο πριν πάω το μικρό στην Άννη για να πάμε για νυχάκια, μας ήρθε κάτι πάρα πολύ ωραίο με courier που είχα παραγγείλει εγώ. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι σκίαστρο για το πλαϊνό του παραθύρου, για το μικρό. Και ανυπομονώ να τα δω και να τα δοκιμάσω και στο αυτοκίνητο. Τώρα που θα πάμε στο αυτοκίνητο, σε λίγο θα σας τα δείξω. Θα τα βάλω δηλαδή κατευθείαν. Οπότε πάμε να τα ανοίξουμε. Για να δούμε λοιπόν. Ήρθαμε εδώ στο σαλόν να τα δούμε καλύτερα. Λοιπόν, τα ανοίγω. Οπ, έτοιμα. Είναι με τη Σόφη, την καμιλοπάρδαλη. Ωραία φαίνονται. Εδώ έχουν και το βεντουζάκι τους, το οποίο είναι καλυμμένο. Πάρα πολύ ωραίο η Σόφη και η παρέα της. Ελπίζω να κάνει σκιά. Μου φαίνεται λίγο έτσι ψιλοδιάφανο. Το ένα το πήρα μικρός. Ελπίζω να είναι ωραία. Θα το δούμε και στο αυτοκίνητο. Πριν φύγουμε λοιπόν, πάμε να δοκιμάσουμε τα σκίαστρα. Okay, και το σπρώχνεις. Ωραία. Τσουπ. Έτοιμο. Πολύ ωραίο είναι. Πολύ ωραίο φαίνεται. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ όμορφα και το ένα και το άλλο. Και μου κάνουν και εμένα σκιά φυσικά, έτσι. Στο παράθυρο μπήκανε τέλειο. Πάμε για νύχια, παιδιά, τώρα, για να δούμε τι θα κάνουμε σήμερα. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι πραγματικά εξαιρετικό εδώ για καλοκαίρι. Άφουστο, παιδιά, τι άλλο πράγμα να κάνεις. Και γυρίζουμε λοιπόν σπίτι με αυτά τα ωραία νύχια που φυσικά δεν πάνε με αυτό, μην μου το πείτε, το ξέρω ότι δεν πάνε. Αλλά θα κανονίσουμε και το outfit μας, γιατί όχι. Και γυρνώντας στο σπίτι λοιπόν, είπαμε να κάνουμε και αυτές τις μαμπράνες εδώ για το μπάνιο. Και φαίνεται ότι γίνεται πολύ πολύ καλή δουλειά, παιδιά. Βάλαμε λοιπόν νεράκι και τώρα την κολλήσαμε πάνω και τώρα προσπαθούμε να βγάλουμε στην ουσία όλες τις φουσκάλες και τα λοιπά για να κολλήσει καλά. Καλά πάει πάντως. 10 minutes later. Ο μπαμπάς μας τα παράτησε και έτσι έχω συνεχίσει εγώ το έργο του. Να σας πω ότι εντάξει, είναι λιγάκι δύσκολο να το έχεις ξανακάνει. Εγώ όμως πιστεύω ότι είμαι σε αρκετά καλό δρόμο, δηλαδή εντάξει υπάρχουν
φουσκαλίτσες, δεν ξέρω αν τις βλέπετε, αλλά πιστεύω μόλις στεγνώσει το νερό θα μπορέσουμε να τις κάνουμε έτσι με την κάρτα, γιατί σπάτουλα δεν έχουμε. Αλλά γενικά φαίνεται πολύ καλύτερο έτσι από ότι γυμνό. Δεν ξέρω, θα το δούμε και στο τέλος εννοείται, αλλά πιστεύω ότι θα γίνει πολύ καλύτερο έτσι. Αυτό για να σας δώσω να καταλάβετε είναι έτσι. Στην ουσία δηλαδή βγάζεις από πάνω το αυτοκόλλητο και το κολλάς εδώ πάνω. Θα πρέπει μετά να κόψεις τις άκριές του με ένα κοφτάκι. Εμείς θέλουμε ελάχιστα δεξιά-αριστερά γιατί είναι σχεδόν στο ίδιο πλάτος. Και όσον αφορά το μήκος είναι 2 μέτρα. Αυτό δεν νομίζω να είναι 2 μέτρα. Θα κόψουμε και λίγο από κάτω όπως πριν. Οπότε πάμε να κάνουμε και αυτό εδώ. Εντάξει, νομίζω ότι έφτιαξε πάρα πολύ, πραγματικά. Έτσι έπρεπε να είναι, νομίζω, από την αρχή. Αλλά σε τόσο μεγάλες διαστάσεις, η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε βρει με τέτοιο, ας πούμε, σχέδιο, δηλαδή να είναι έτσι σαν του πάγου. Μόνο το κομμάτι το πλαϊνό αφήσαμε ανοιχτό, το οποίο δεν μας νοιάζει, γιατί έχουμε το πλυντήριο εδώ δίπλα, οπότε δεν μας ενδιαφέρει, δηλαδή δεν φαινόμαστε. Στην ουσία αυτό εδώ ήταν, το οποίο νομίζω ότι η παιδιά μου τα κατάφερα αρκετά καλά για πρώτη φορά, χωρίς να ξέρω τίποτα. Ο μπαμπάς μας τα παράτησε, εγώ φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, δεν τα παρατάω ποτέ. Οπότε, ορίστε. Και λοιπόν, με φόντο αυτό το υπέροχο πράγμα που φτιάξαμε σήμερα, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη, παιδιά, για αυτό που έφτιαξα, πραγματικά, δεν το περίμενα ότι θα βγει τόσο ωραίο. Οπότε λοιπόν κάπως έτσι τελειώνει το σημερινό vlog. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε, ξέρετε ακριβώς τι να κάνετε. Θα σας έχω κάτω πληροφορίες τα πάντα ό,τι αφορά τις μεμβράνες κτλ. Στην ουσία το link από το Yusk, τίποτα άλλο. Αλλά ό,τι άλλο θέλετε να με ρωτήσετε, ρωτήστε με και θα σας πω. Αυτά λοιπόν από μένα, μέχρι το επόμενο βίντεο. Πολλά φιλιά, να περνάτε καλά και να προσέχετε.